Χαίρετε, Ντάνιελ εδώ. Ένα νέο mini clip. Τι είναι αυτό? Σκέφτηκα λοιπόν τις Τετάρτες να κάνω κάποια mini clips στα οποία θα αναφέρω διάφορα πράγματα που αφορούν τα αρώματα. Με τη σκέψη όχι να δείχνω τόσο πολύ αρώματα, αλλά να συζητάμε θέματα που αφορούν τα αρώματα. Το βάπτισμα του πυρός με ένα βίντεο mini clip που αφορά τα αρώματα και πιο συγκεκριμένα γιατί δεν μου μυρίζει το άρωμά μου άραγε. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό. Θα ξεκινήσω με τον κυριότερο που νομίζω ότι ίσως θα καλύψει ένα 70% των περιπτώσεων όπου δεν μας μυρίζει το άρωμά μας. Ποιο είναι λοιπόν αυτό? Ονομάζεται Blind Nose Effect. Αυτό ακριβώς τι είναι, γιατί μας αφορά όλους το Blind Nose Effect. Όταν ψεκάζουμε το άρωμά μας, μετά από κάποια ώρα ο εγκέφαλός μας απορρίπτει αυτό το ερέθισμα ως ενοχλητικό και σταματάει να το επεξεργάζεται. Συνεπώς δεν το λαμβάνουμε υπόψη, ενώ υφίσταται και το έχουμε μυρίσει αρχικά, μετά δεν μας μυρίζει. Δεν είναι κάποια δικιά μου ιδέα ή φαντασίωση, είναι κάτι που είναι γνωστό στον κόσμο των αρωμάτων. Για να σας δώσω δύο παραδείγματα που σίγουρα τα έχετε ζήσει, πόσες φορές σας έχει τύχει να βγείτε σε μια νυχτερινή έξοδο και την επόμενη μέρα το πρωί να πιάσετε τα ρούχα σας από τα άπλυτα και να διαπιστώσετε ότι μυρίζουν τσιγαρίλα. Ή ακόμα χειρότερα, αν η βόλτα σας, η νυχτερινή σας έξοδος και επίσκεψη σε κάποια ταβέρνα ψητοπολείο που και εκεί ο εξαερισμός δεν ήταν αντίστοιχα καλός, μπορεί να μυρίζετε τσίκνα. Το οποίο όμως μπορεί να το αναγνωρίσετε όταν μπήκατε σε ένα από αυτά τα καταστήματα, αλλά μετά πάψετε να το μυρίζετε. Ένας τρόπος για να διαπιστώσουμε αν μας δημιουργεί το άρωμά μας το blind nose effect είναι ο εξής. Θα πάρουμε ένα ρούχο, ψεκάζουμε μία με δύο εφαρμογές επάνω σε αυτό το ύφασμα, σε αυτό το ρούχο και το αφήνουμε σε κάποιον άλλο χώρο. Και μετά από μία-δύο ώρες πάμε σε αυτόν τον χώρο, πιάνουμε το ύφασμα και δοκιμάζουμε να το μυρίσουμε για να διαπιστώσουμε ότι μυρίζει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ότι εφαρμόζουμε το άρωμα, μετά από 5-10-15 λεπτά πάβουμε εμείς να το μυρίζουμε, αλλά το άρωμα δουλεύει. Για κάποιον που θα έρθει και δεν θα το έχει μυρίσει κοντά μας, θα μπορεί να το μυρίσει και projection θα έχει και silage μπορεί να έχει ένα καλό άρωμα, δυνατό και θα έχει και longevity και διάρκεια, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ανιχνεύσουμε. Αυτό είναι πιστεύω το σημαντικότερο και ξεκινάω με αυτό για να βγάζουμε πράγματα από τη μέση και να βγάλω το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο που είχα να πω. Είναι αυτό, blind nose effect, κάντε το πείραμα με το ύφασμα αν δεν το έχετε κάνει και πείτε μου, γράφτε μου από κάτω. Σίγουρα θεωρώ δεδομένο, προφανώς δεν αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κρυωμένοι, γιατί αν είστε κρυωμένοι σίγουρα η οσφυρική σας δυνατότητα είναι μειωμένη κατά πολύ, όπως επίσης για ανθρώπους που είναι καπνιστές χρόνια. Είναι αλλοιωμένη η οσφυρική σας ικανότητα και σίγουρα δεν μπορείτε να μυρίσετε όλο το άρωμα που θέλετε να μυρίσετε. Θα λαμβάνετε μόνο την έντασή του ή κάποιες νότες, αλλά δεν μπορείτε να μυρίσετε όπως μυρίζει ένας άνθρωπος. Είναι πολύ τοξικό το κάπνισμα. Τώρα να πάμε λίγο στο άρωμα. Αυτό που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι χρησιμοποιούμε ένα άρωμα που αναφέρεται στη σωστή εποχή. Είναι πολύ άδικο και αδικείται ένα άρωμα καλοκαιρινό, το οποίο προσπαθούμε να το φορέσουμε το χειμώνα και το ανάποδο. Και γιατί αυτό? Γιατί ένα άρωμα καλοκαιρινό βάζοντας το χειμώνα δεν μπορεί να αποδώσει λόγω του κρύου. Δεν είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Μπορεί να πιάσει στην αρχή τις ψηλές νότες της κορυφής, που συνήθως τα καλοκαιρινά αρώματα είναι εσπεριδοειδή, κάποια κίτρα και μπορεί να έχουν κάποια ένταση, γιατί μπορεί να περιέχουν και θαλασσινές νότες σε πολλές περιπτώσεις, αλλά από εκεί και έπειτα το άρωμα δεν μπορεί να αποδώσει. Αντίστοιχα, μάλλον το αντίθετο, αν πάρουμε ένα χειμερινό άρωμα και πάμε να το φορέσουμε το καλοκαίρι, αυτό που θα γίνει είναι πέρα από το ότι θα είναι αποπνικτικό και για εμάς τους ίδιους αν έχει πολύ ψηλή θερμοκρασία και βάλουμε ένα πολύ βαρύ ανδρικό άρωμα ή και γυναικείο για τις γυναίκες που βλέπουν αυτό το βίντεο, θα περάσουμε πολύ γρήγορα στο blind nose effect, πολύ γρήγορα όμως. Και ενώ θα είναι κάτι που θα είναι αποπνικτικό για οποιονδήποτε έρθει κοντά στο comfort zone μας, και εισβάλλει στο προσωπικό μας χώρο, για μας πλέον θα το έχει απορρίψει. Αν και αυτός ο άνθρωπος κάτσε αρκετή ώρα, και αυτού νου θα του δημιουργηθεί το blind nose effect. Αλλά αν είμαστε σε έναν χώρο που πηγαίνουν, έρχονται οι άνθρωποι ή κινούμαστε, σίγουρα θα είναι ένα αποπνικτικό άρωμα που δεν θα μπορείς να το μυρίσεις και αυτό σωστά. Θα μυρίζει πολύ έντονα, αλλά θα είναι ανυπόφορο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βάζουμε το σωστό άρωμα τη σωστή εποχή. Ένα άλλο ενδεχόμενο όσο αφορά το άρωμα τώρα είναι να έχει λήξει το άρωμά μας. Τα αρώματα έχουν ημερομηνία λήξης. Σας έχω δείξει και σε άλλα βίντεο από κάτω. Είναι όπως τα καλλιντικά. Συνήθως είναι ένα κουτάκι το οποίο είναι ανοιχτό και έχει ένα νούμερο πάνω. 24, συνήθως 36. Αυτό αφορά τους μήνες. Και σημαίνει ότι από την ώρα που θα το ανοίξουμε έχει ένα χρόνο ζωής τέτοιο.
Η αλήθεια είναι ότι μπορούν τα αρώματα, και έχω πάρα πολλά αρώματα που τα έχω κρατήσει παραπάνω καιρό και αποδίδουν ακόμα και μετά από το πέρας της ημερομηνίας λήξης τους και μπορεί να δίνουν και σωστά. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι τα αρώματα τα αποθηκεύουμε σωστά. Φροντίστε τα αρώματά σας να μην τα έχετε να εκτίθενται σε πολύ έντονες θερμοκρασίες ή σε κάποια που βλέπω πολλούς ανθρώπους και βάζουν κάποιες βιβλιοθήκες ανοιχτού τύπου και τα έχουν σαν τρόπαια και τα χτυπάει ο ήλιος. Αλλοιώνεται λοιπόν το αρώμά σας. Επίσης, μια κακή ιδέα για αποθήκευση είναι ο χώρος του μπάνιου. Λόγω της υγρασίας και της αυξημένης θερμοκρασίας συνδυασμού με την υγρασία, δεν είναι καλή ιδέα να αποθηκεύουμε τα αρώματά μας σε κάποιον χώρο μες στο μπάνιο. Επίσης, μια κακή ιδέα είναι να μεταφέρουμε τα αρώματά μας μέσα στο αυτοκίνητο όταν είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες ή ακραίες γενικότερα καιρικές συνθήκες. Αν παρόλα αυτά δεν συμβαίνει τίποτα από όσα ανέφερα νωρίτερα, είναι καλό, εφόσον μιλάτε για κάποιο και σκέφτεστε κάποιο συγκεκριμένο άρωμα που δεν σας λειτουργεί σωστά, καλό θα ήταν να ελέγξουμε στο ίντερνετ για το συγκεκριμένο άρωμα και να δούμε αν ο κόσμος έχει τα ίδια παράπονα. Υπάρχουν αρώματα που λόγω της μεγάλης επιτυχίας πολλές φορές μπορεί να προτιμήσει ένας κατασκευαστής να κάνει ένα watering down ώστε να μειώσει τα κόστη του ή να παράγει με τις ίδιες πρώτες ύλες περισσότερα προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η απόδοση, εννοείται όταν μειώνεις κατά πολύ τα εθέρια έλαια δεν θα είναι τόσο πλούσιο το άρωμα και μπορεί και να μην αποδίδει όσο θα έπρεπε να αποδίδει. Είτε είναι eau de toilette, είτε είναι eau de parfum. Οπότε το κοιτάμε και αυτό το πράγμα, γιατί πάρα πολλές φορές και υπάρχουν πάρα πολλά αρώματα που είναι παλαιότερα και διαμαρτύρονται, και μάλλον δικαίως, γιατί είναι πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται και λέει ότι το τελευταίο badge δεν μου μυρίζει σωστά, τέλος πάντων, ή είναι πολύ αλλοιωμένο ή δεν μου κρατεί όπως μου κράταγε παλαιότερα το αρώμά μου. Ενδέχεται λοιπόν να είναι μια τέτοια περίπτωση. Και για το τέλος έχω κρατήσει το χειρότερο ενδεχόμενο όλων, που δεν το εύχομαι σε κανέναν, και είναι αυτό να έχουμε την υποψία ότι το άρωμά μας μπορεί να μην είναι γνήσιο. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε το άρωμα που έχουμε στην κατοχή μας και αμφισβητούμε τη γνησιότητά του και να επισκεφθούμε ένα φυσικό κατάστημα ώστε να μπορέσουμε να αντιπαραβάλουμε με κάποιο τέστερ. Τα τέστερ στην όψη δεν θα έχουν καμία διαφορά. Μπορεί το τέστερ να υπολείπεται στο καπάκι του και μπορεί επίσης να έχει σε κάποιο σημείο, πολλά τέστερ έχουν τις νότες που αναγράφουν. Οπότε μπορούμε να τα αντιπαραβάλουμε πρώτα τα μπουκάλια, σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη να μυρίσουμε, να τα συγκρίνουμε, εφαρμόζοντας στη μία πλευρά το ένα και στην άλλη το άλλο άρωμα, ώστε να διαπιστώσουμε αρχικά εάν η σύνθεση αποδίδει το ίδιο με το δικό μας το άρωμα του τέστερ, και σε δεύτερη φάση, που είναι εξίσου σημαντικό, είναι να είναι η απόδοση. Δηλαδή ότι έχει το ίδιο projection, έχει silence επάνω στο χέρι μας και στις δύο πλευρές και ότι έχει και την ίδια διάρκεια. Πρέπει να είναι πανομοιότυπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Γεια σας.